αναστάτωση στους κόλπους των Δήμων έχει προκαλέσει ένα έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο ζητείται επί της ουσίας να αναλάβουν οι Δήμοι ένα μεγάλο μέρος των εργασιών για την ολοκλήρωση του θέματος των βοσκοτόπων. Αμέσως σήμανε συναγερμό στους Δήμους και ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, που έλαβε το σχετικό έγγραφο από το Υπουργείο, συγκάλεσε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους Δήμους του Νομού Σερών, αλλά και εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Πριν μία εβδομάδα περίπου, είχε έρθει ένα έγγραφο στο Δήμο μας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, μαζί με μία κατάσταση με ονόματα κτηνοτρόφων, που θα έπρεπε εμείς μέχρι τέλος Ιουνίου, δηλαδή σε 35 περίπου μέρες, να έχουμε κάνει και συμφωνητικά με τους κτηνοτρόφους για τα τέλη βοσκής που πληρώνουν κτηνοτρόφοι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν αδύνατο να συμβεί από τους Δήμους, με το υπάρχον προσωπικό και τις τεχνικές υποδομές που έχει ο Δήμος. Γι' αυτό αμέσως καλέσαμε σε σύσκεψη όλους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και το ενημερώθηκαν όλοι οι Δήμοι. Πραγματικά, μέσα σε 2 μέρες ανταποκρίθηκαν όλοι. Έγινε σύσκεψη στο Δημαρχείο, στο Εμμανουήλ Παπά, και αποφασίστηκε από κοινού. Στην σύσκεψη συμμετείχαν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες από το Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΚΕΠΕ. Με το συγκεκριμένο έγγραφο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζητά από τους Δήμους να προχωρήσουν τη διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γεών. Μια διαδικασία που όμως αδυνατούν να αναλάβουν οι Δήμοι με τις δυνάμεις που διαθέτουν, και αυτό έγινε σαφές κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Η έλλειψη προσωπικού και η τεχνογνωσία, αλλά και η έλλειψη τεχνικών μέσων και πληροφοριών, είναι δύο από τους βασικούς λόγους που οι Δήμοι αδυνατούν να αναλάβουν το έργο. Όλοι μαζί συμφωνήσαμε, και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ότι είναι αδύνατον με τις υποδομές που υπάρχουν στους Δήμους να γίνουν αυτά τα συγκεκριμένα συμφωνητικά με τους κτηνοτρόφους. Και αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα, αν καθυστερούσαμε στην έκδοση των συμφωνητικών, να υπάρχουν και επικυρώσεις στους κτηνοτρόφους. Όπως καταλαβαίνετε, αρκετά ταλαιπωρημένοι είναι και ο αγροτικός τομέας αλλά και οι κτηνοτρόφοι, και είναι κρίμα να ξαναμπαίνουν στις τέτοιες διαδικασίες. Και απλώς το μέγεθος του προβλήματος ήταν ακόμα μεγαλύτερο, γιατί στις καταστάσεις, βλέποντας εμείς τις καταστάσεις που έχουν έρθει στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, είδαμε ότι επειδή τα βοσκοτόπια, τα επιλέξιμα βοσκοτόπια είχαν δοθεί με την τεχνική λύση, όπως θυμάστε, το 2015, υπήρχαν, ενώ είμαστε 200 κτηνοτρόφοι στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, να έχουν έρθει καταστάσεις με 600 περίπου ονόματα. Και υπήρχαν κτηνοτρόφοι από Χαλκιδική, από Θεσσαλονίκη, από Πιερία, από άλλους Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, και καταλαβαίνετε, ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Δεν μπορούσαμε εμείς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να ειδοποιήσουμε όλους αυτούς τους κοινοτρόφους να έρθουν στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, και χωρίς να έχουμε όλη την τεχνική υποδομή που χρειάζεται, να προβούμε σε αυτές τις ενέργειες. Ήδη έχει ετοιμαστεί το έγγραφο, έχει σταλεί σε όλους τους Δήμους, υπογράφεται από τους Δημάρχους και το στέλνουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με κοινοποίηση σε όλους τους αρμόδιους φορείς, και στην ΚΕΔΕ, στην ΠΕΔ, ο ΠΚΕΠΕ, έτσι ώστε έγκαιρα και χωρίς να χρονοτριβούμε να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Αυτό που επισημάνθηκε και αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης από τους εκπροσώπους όλων των Δήμων του Νομού Σερών είναι να γνωστοποιηθεί στο Υπουργείο η αδυναμία να αναλάβουν την εκτέλεση του έργου, υπογραμμίζοντας πως ο ΠΚΕΠΕ είναι αυτός που θα πρέπει να το τακτοποιήσει. Όπως μέχρι τώρα ο ΠΚΕΠΕ έχει αναλάβει μέσα από την τεχνική λύση να βρει τη λύση σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, εμείς προτείνουμε και κάποιες, έχουμε μαζί με την απάντηση ότι δεν μπορούμε, για τους λόγους που δεν μπορούμε, κάνουμε και κάποιες προτάσεις, έτσι ώστε να διευκολύνουμε και εμείς, για να μπορέσουν όλοι μαζί να προλάβουν τις ημερομηνίες και να μην έχουν κτηνοτρόφοι το πρόβλημά τους. Ουσιαστικά δηλαδή τη δουλειά την κάνει ο ΠΚΕΠΕ. Έτσι ακριβώς, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Γιατί όμως ήρθε το θέμα αυτό στους Δήμους? Προφανώς οι Δήμοι τελευταία στέλνονται όλες οι δουλειές που υπάρχουν προς τους Δήμους, χωρίς όμως να έρχονται η ανάλογη τεχνική υποδομή που χρειάζεται. Γιατί τώρα, για το να βρούμε εμείς ποια είναι τα επιλέξιμα βοσκοτόπια, χωρίς να έχουμε όλα αυτά που πρέπει, το τεχνικό υπόβαθρο που πρέπει να έχουμε, καταλαβαίνετε, είναι κάτι φυσικά αδύνατο να το κάνουν οι Δήμοι.